αυτή που βιώνουμε όλοι. Είναι η πρώτη κεντρική επιτροπή του κόμματος που διεξάγεται σε συνθήκες υλοποίησης ενός από τους μεγαλύτερους, ίσως σημαντικότερους στόχους που θέσαμε από την αρχή της διακυβέρνησης, που διεξάγεται δηλαδή μετά το πέρας αυτής της σκληρής, της δύσκολης περίοδου των μνημονίων. Η πατρίδα μας έκανε το αποφασιστικό βήμα ώστε να πάρει ξανά τις τύχες της στα χέρια της, στα χέρια των ανθρώπων της ξανά, το αποφασιστικό βήμα ώστε να μπορούμε από εδώ και στο εξής να προχωράμε χωρίς άλλους εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλα μαρτύρια της ταγώνας, χωρίς άλλους διαρκείς εκβιασμούς. Και αυτό κατά την άποψή μου όσο και αν κάποιοι το υποτιμούν, όσο και αν κάποιοι μπορεί να λένε ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συνέβαινε, αυτό το κάποια στιγμή άργησε πάρα πολύ και όχι τυχαία. 8 ολόκληρα χρόνια, συνεπώς, είναι, μια, είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτό που έχει ήδη επισυμβεί. Και είναι αλήθεια ότι στη μεγάλη διαδρομή πριν φτάσουμε στην 21η του Αυγούστου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, συνέβησαν πάρα πολλά. Ο ιστορικός χρόνος συμπυκνώθηκε απότομα. Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια από το 10, η χώρα μας άλλαξε πρόσωπο, έγινε σκιά του εαυτού της. Το βιωτικό επίπεδο, τα δικαιώματα, οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού εξανεμίστηκαν. Έγιναν θυσία στο βωμό της ευλογίας, για να θυμίσω την περιβόητη ρίση, ενός εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, της ευλογίας που μας είπαν ότι ήταν τα μνημόνια. Αυτές οι τεκτονικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία ήταν όμως και το υπόβαθρο για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που κανείς, μα κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, κανένας πολιτικός αναλυτής, κανένας σκεξιμών, αυτή που συνέβη το 2015. Και επίσης αυτή η μεγάλη ανατροπή και πολιτική αλλαγή δεν ήταν αυτονόητο ότι θα συνέβαινε. Διότι η πρώτη αντίδραση σε μια τέτοιου μεγέθους κοινωνική καταστροφή όπως αυτή που συντελέσθητα πρώτα χρόνια της μνημονιακής περίοδου η πρώτη αντίδραση δεν είναι αυτονόητα η αντίσταση αλλά η απόγνωση. Όμως ο ελληνικός λαός δεν αφέθηκε στη μοίρα του. Αναδείχθηκε αυτός σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων και η πολιτική αλλαγή του 2015, επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν ένα συλλογικό ως εδώ, ένα συλλογικό ως εδώ και μη παρέκει, του λαού μας που ξανακίνησε τον τροχό της ιστορίας. Δεν ήταν, όπως κάποιοι πιστεύουν, ούτε άλμα στο κενό, ούτε από διάβημα. Ήταν δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απόδοση των διαχρονικών πολιτικών ευθυνών στους υπέτειους της καταστροφής και εμπιστοσύνη στη μοναδική πολιτική δύναμη, η οποία δεν δίστασε να μπει στη φωτιά της μάχης από θέση ευθύνης. Όταν αναλάβαμε τη βαριά ευθύνη, Γνωρίζαμε το συσχετισμό της Ευρώπης, γνωρίζαμε το κράτος που θα έπρεπε να διαχειριστούμε, γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά τότε είχε ναρκοθετήσει μελετημένα κάθε μας βήμα, με σχέδιο την λεγόμενη τότε παρένθεση. Αυτά και μόνο θα αρκούσαν για να δικαιολογήσουμε οποιαδήποτε απόφαση αναχωρητισμού, οποιαδήποτε απόφαση να μην μπούμε στη μάχη, να αποφύγουμε τεχνιέντος την ευθύνη, να καλλιεργήσουμε κι εμείς το κλίμα το ητοπάθειας, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Άλλωστε, θα κρατούσαμε και τα χέρια μας καθαρά, δεν θα τα λερώναμε. Και βεβαίως δεν θα χρειαζόταν Όλο αυτό το διάστημα να βασανίζουμε το μυαλό και την ψυχή μας για να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε τη ζωή και την πορεία του κόμματός μας στη γωνιά μας εντός της υγειονομικής ζώνης που φύλαγε για μας πάντοτε ο πάλε ποτέ, μεγάλος δικοματισμός της, της περίοδου μετά τη μεταπολίτευση. Το πρόβλημα όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το εξής. Ότι αν επιλέγαμε να στρέψουμε την πλάτη στο λαό εκείνες τις καθοριστικές ιστορικές για τον τόπο στιγμές, θα ξυλώναμε την ίδια την ιστορία και το αξιακό φορτίο της αριστεράς. Γιατί η αριστερά σε αυτή τη χώρα δεν έλειψε ποτέ από τις μεγάλες ιστορικές στιγμές και από το κάλεσμα του λαού μας στους μεγάλους αγώνες. Δεν την αποθάρρυνε ο συσχετισμός, δεν περίμενε πότε αυτές οι περιβόητες συνθήκες θα οριμάσουν, δεν δραπέτευε στη θεωρητική της ασφάλεια. Δεν φυλαγόταν από την ιστορία, αλλά την έγραφε πάντοτε σε χρόνο εναιστότη. Αυτός είναι και ο λόγος που η αριστερά στον τόπο μας ήταν, είναι και θα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μια μεγάλη υπόθεση που βαδίζει παράλληλα με τις μεγάλες εθνικές προσπάθειες, τα μεγάλα ιστορικά διακυβεύματα. Γιατί αν η αριστερά δεν κρύφτηκε ποτέ από τη μάχη, αυτό συνέβη για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η αριστερά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας δεν είναι ο αυτόκλητος εκπρόσωπός του, είναι σάρκα από τις σάρκες του. Το 2015, λοιπόν, τρία χρόνια πριν, τρισήμιση χρόνια πριν, ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε, μας έδωσε την ευθύνη, την εντολή για μάχη, μία μάχη που δεν τη δώσαμε στο πλάι του, αλλά προσπαθούσαμε να τη δώσουμε και τη δώσαμε σε μεγάλο βαθμό με τον λαό οργανικό κομμάτι αυτή τη μάχη. Με αυτόν δώσαμε τη μάχη τη σκληρή των πρώτων μηνών. Αυτός μίλησε με εκοφαντικό τρόπο όταν τα πράγματα έφτασαν στα ωριά τους. Σε αυτόν στραφήκαμε και πάλι μετά τις δύσκολες αποφάσεις που κληθήκαμε να λάβουμε. Και αυτός ήταν που μας εμπιστεύθηκε ξανά το Σεπτέμβριο του 2015. Μας έδωσε το χρόνο και τη δύναμη να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευθύνη που αναλάβαμε. Να βγάλουμε την πατρίδα μας, να βγάλουμε τη χώρα, να βγάλουμε την Ελλάδα έξω από τα μνημόνια και το καθοδικό σπιράλ της ύφεση. Φέραμε σε πέρας μια δύσκολη αποστολή, πολλοί είχαν προεξοφλήσει την αποτυχία. Βεβαίως τη φέραμε εις πέρας όχι χωρίς απώλειες. Το γνωρίζαμε αυτό και εμείς και όσοι μας εμπιστεύτηκαν. Γνωρίζαμε ότι για κάθε λέξη που παλεύαμε στην διαρκή και σχεδόν ατέρμονη διαπραγματευτική διαδικασία υπήρχαν ολόκληρα κείμενα τα οποία έφεραν την υπογραφή «Ελληνική Δημοκρατία» από τα χέρια των σωτήρων εντός εισαγωγικών της πρώτης καταστροφικής πενταετίας. Γνωρίζαμε ότι για κάθε μεγάλη θεσμική τομή θα έπρεπε να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε εμπόδια που έστειναν οι υπασπιστές του παλιού καθεστώτος εντός του κράτους. Γνωρίζαμε ότι σε κάθε μας βήμα θα μας ακολουθεί αυτός ο παραμορφωτικός φακός της προπαγάνδας και του ψέματος. Και αυτό γιατί εμείς δεν θελήσαμε να συμβιβαστούμε ποτέ μαζί του, μπας και μας δείξει λίγο πιο όμορφους, γιατί δηλώσαμε, μάλιστα ευθύ εξ αρχής και καθαρά, ότι αυτόν τον παραμορφωτικό των πραγμάτων φακό, εμείς θέλουμε να το σπάσουμε. Γνωρίζαμε επίσης πολύ καλά και τις αδυναμίες μας. Υπήρξαν φορές που διστάσαμε, υπήρξαν φορές που αδρανήσαμε, ίσως γιατί πορευτήκαμε από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα έχοντας τόσα πολλά μέτωπα που ποτέ και καμιά άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν κλείθηκε να διαχειριστεί. Όμως βεβαίως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και ούτε το λέω για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, κάνουμε την αυτοκριτική μας με ειλικρίνεια και σθένος, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, κοιτώντα και μαθαίνοντας από τα λάθη μας. Στρόφισσες και σύντροφοι, η έξοδος από τα μνημόνια είναι ένας σταθμός κρίσιμος, ιστορικός, μεγάλος. Δεν είναι το τέλος. Αλλά η αφετηρία, μιας νέας προσπάθειας, μιας νέας εποχής για τη χώρα. Το όραμά μας για την Ελλάδα, μετά και από την εμπειρία στη μεγάλη αυτή μάχη για την έξοδο από τα μνημόνια, είναι, θα έλεγα, ακόμα πιο ισχυρό και συγκροτημένο. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει και θα γίνει μια σύγχρονη προοδευτική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία πρωταγωνιστές θα είναι οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Ο εργαζόμενος κόσμος, ο κόσμος του μόχθου, της επιστήμης, του πολιτισμού, οι νέες και οι νέοι. Αυτοί και αυτές που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ζήσουν χειρότερα από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Και κρατήστε αυτό το συμβολισμό. Έχει ενδιαφέρον. Η χρονιά όπου η Ελλάδα μπαίνει στη νέα της εποχή, απαλλαγμένη από τη σκληρότερη περίοδο που γνωρίζει 40 χρόνια, είναι και η χρονιά, το 18 δηλαδή, που ενηλικιώνονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που γεννήθηκαν στην αυγή του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα της νέας εποχής οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε από σήμερα ώστε να είναι μια χώρα η οποία δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά, και αυτό είναι το πρώτο και το κύριο, να υποθηκευτεί το μέλλον της. Άρα, μια χώρα η οποία θα διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά της με σύνεση και διαφάνεια. Χωρίς πατάλες, αλλά και χωρίς περικοπές σε κοινωνικά αγαθά, όπως η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος η Ελλάδα της νέας εποχής που οραματιζόμαστε θα είναι μια χώρα η οποία θα παράγει νέο πλούτο με σχέδιο και ιεραρχήσεις, επενδύοντας σε τομείς στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όχι η πρόσκαιρα, εφήμερα, άναρχα και προ όφελο μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής ελίτ. Η Ελλάδα που οραματιζόμαστε θα είναι μια χώρα στην οποία η παραγωγή αυτού του πλούτου θα έχει την ίδια εξέχουσα σημασία με την διανομή του. Δεν οραματιζόμαστε μια Ελλάδα στην οποία την ώρα που εκτοξεύονται τα επιχειρηματικά κέρδη, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με χαρντζηλίκια, θα είναι αδύλωτοι, θα είναι ανασφάλιστοι και διαρκώς αναλώσιμοι. Αν η Ελλάδα άλλωστε γύρισε δεκαετίες πίσω στα χρόνια των μνημονίων, στον τομέα της εργασίας, θα έλεγε κανείς ότι γύρισε πίσω σχεδόν έναν αιώνα, διότι το οχτάρο δεν είναι δά και κατάκτηση των πρόσφατων δεκαετιών. Και θέλω να σας θυμίσω ότι παραλάβαμε μια ενεργεία που επικυβέρνηση Σαμαρά είχε αγγίξει ακόμα και το 28 και σήμερα βρίσκεται στο 19,5%. Δεν πανηγυρίζουμε για το νούμερο του ακριβές, αλλά αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την ραγδαία αποκλιμάκωσή της. Όμως ακόμα πιο δικαιωμένοι αισθανόμαστε διότι αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα τα τρία μνημονιακά, τα τελευταία, ενισχύθηκαν οι μορφές πλήρους απασχόλησης εναντί της ελαστικής. Μένει βεβαίω πολλή προσπάθεια ώστε να επικρατήσει συνολικά η πλήρη εργασία στο σύνολο των συμβάσεων. Ενισχύσαμε όμω την επιθεώρηση εργασία με σαφή στόχο να μειωθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Πετύχαμε τη μείωση από το 19% στο 12% στου τομεί υψηλή παραβατικότητας και έχουμε ήδη σχεδιασμό ώστε μέχρι το 2021 να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία στο 5%. Και βεβαίως συνεχίζουμε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, μια αντροπιαστική διάταξη που έφτασε επιτέλους η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Με την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και όλα αυτά βεβαίως δεν συνιστούν η ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς, όπως μας κατηγορεί ο νεοφιλελεύθερος οπαδός των μνημονίων, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι στοιχειώδεις κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η αυτονόητη, θα έλεγα, υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στον εργαζόμενο κόσμο. Η Ελλάδα, λοιπόν, της νέας εποχής που οραματιζόμαστε, εκτός από μια χώρα που θα παράγει πλούτο και θα τον διανέμει δίκαια, θέλουμε να είναι και μια χώρα με φορολογική δικαιοσύνη και ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας οι επιβαρύνσεις μετά από 8 ολόκληρα χρόνια μνημονιακών πολιτικών είναι δυσβάσταχτες. Και αυτό κατά κύριο λόγο, διότι δεν καταφέραμε στο περιοριστικό πλαίσιο που είχαμε να κινηθούμε, να αναιρέσουμε ή να βελτιώσουμε μια σειρά από μέτρα που μας κληρονόμησε η καταστροφική πενταετία 2010-2014. Πλέον όμως έχοντας πια τη δημοσιονομική δυνατότητα. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε γενναίες παρεμβάσεις στον τομέα της φορολογίας προσώπων και επιχειρήσεων. Έχει ήδη προχωρήσει η επεξεργασία για μια σειρά φοροελαφρύνσης, τις οποίες θα είμαστε σύντομα σε θέση να ανακοινώσουμε. Και την ίδια στιγμή βέβαια εργαζόμαστε για να υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των οφειλών προς το δημόσιο που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας. Η Ελλάδα της νέας εποχής που οραματιζόμαστε θα είναι επίσης και μια χώρα στην οποία η δημόσια διοίκηση δεν θα θυμίζει κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά θα είναι συμβατή με μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα, αντιμετωπίζοντας τη γραφειοκρατία, την πολυνομία, τις μικρές και τις μεγάλες αιστείες διαφθοράς, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον έλεγχο προ την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Χρειάζεται φυσικά χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να προχωρήσουν αυτές οι τομές, όμως τα πάντα ξεκινούν από την πολιτική βούληση. Η Ελλάδα της νέας εποχής θα πρέπει όμως να είναι και μια χώρα όπου όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι εναντί του νόμου. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το εισόδημα, το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν θα λογίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και τέλος, μια χώρα η οποία αναλαμβάνει πια πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Mm. Με αρχές την ειρηνική συμβίωση, τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών, ...και την σύναψη σχέσεων καλής γειτονία με τις χώρες της περιοχής. Η, μας, η πατρίδα μας, ξέρετε, βρίσκεται σε μια περιοχή όπου... ...για χρονικά, θα έλεγα, δεν λείπουν οι εντάσεις. Και σήμερα οι προκλήσεις ενδεχομένως δεν είναι και μεγαλύτερες. Για τον λόγο αυτό επενδύσαμε αυτά τα χρόνια σε μια ενεργητική, πολυδιάστατη, φιλιρινική εξωτερική πολιτική. Μια πολιτική αφενός ανοιχτών διάβλων, αφετέρου δε με απόλυτη προτεραιότητα στην διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και όπως αποδείχθηκε, μόνο μια τέτοια πολιτική μπορεί να διασφαλίσει αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Διότι η γραμμή του εθνικισμού, της συνομοσιολογίας, της απομόνωσης, δεν είναι τίποτα άλλο από μια γραμμή εθνικής ήτας που μετατρέπει την Ελλάδα σε μια φοβική και ανυπόλυτη δύναμη. Γνωρίζουμε ότι η στάση που έχουμε επιλέξει βεβαίως έχει και πολιτικό κόστος. Φυσικά πρόσκαιρο και θα φανεί. Διότι εκ του αποτελέσματος καταλήγει πάντα υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Όπως για παράδειγμα είδαμε στην περίπτωση των δύο στρατιωτικών μας που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν χωρίς καμιά κατηγορία από τον περασμένο Μάρτιο στην Τουρκία Ακούσαμε πολλά από μια αντιπολίτευση που φυσικά έσπευσε να κάνει σπέκουλα και σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Φτάσαμε στο σημείο να ακουστεί από σημαίνον της αντιπολίτευσης ακόμα και αυτή η ντροπιαστική, θα έλεγα, πρόταση περί ανταλλαγής. Λες και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία έχει αποφανθεί σχετικά, είναι υπηρεσία υπό τον Πρωθυπουργό ή υπό τον Υπουργό Εξωτερικών και μπορεί να εντέλεται ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Βέβαια, αυτή να είναι η εικόνα που έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την εμπειρία τους κατά τα χρόνια της δικής τους διακυβέρνησης. Αυτά όμως όχι απλά δεν ισχύουν πια, είναι επαναλαμβάνω ντροπή. Γι' αυτό και όταν επέστρεψαν επιτέλους οι δύο στρατιωτικοί μας, μετά από διαρκείς και συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο, οι οπαδοί των παζαριών έχασαν τη μιλιά τους. Επίσης, στο κορυφαίο ισοζήτημα που διαχειριστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, το μακεδονικό. Ένα ζήτημα στο οποίο καταφέραμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε σε μια ιστορική συμφωνία, τηρώντας την εδώ και πάνω από μια δεκαετία εθνική γραμμή, διαφυλάσσοντας το εθνικό συμφέρον και την ιστορία μας. Και σε αυτό λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι κάποιοι οποίοι επίσης έχασαν τη μιλιά τους αφού άλλαξαν καμιά εικοσαριά φορές τάση. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, σύνθετη ονομασία και γραμμή κυβέρνηση Καραμαλή. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, εθνικιστικά παραλυρήματα και επιχειρήματα χρυσή αυγή. Τώρα η γραμμή της Τρίτης, της Πέμπτης και του Σαββάτου την είναι να παγιωθεί ως εβδομαδιαία γραμμή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να μιλήσω ευθέως. Σε ό,τι αφορά την, όπως είπα, ιστορική στιγμή της 21ης του Αυγούστου, της τυπικής εξόδου από αυτήν την οχταετή περιπέτεια για τον τόπο. Δεν είναι όλοι σε αυτή τη χώρα χαρούμενοι που τελειώσαμε με τα μνημόνια. Υπάρχουν και αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια επιβάλλοντας πολιτικές ακόμα και πέρα από όσα ζητούσαν κατά καιρούς οι δανειστές. Υπάρχουν και αυτοί που σε κάθε κρίσιμη διαπραγμάτευση ξεσπάθωναν υπέρ των πλέον ακραίων απόψεων που εξέφραζε κατά κύριο λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτοί που το πολιτικό τους πρόγραμμα δεν είναι άλλο από τη συντριβή της εργασίας, την καθήλωση των μισθών, τις απολύσεις, τις νέες περικοπές της συντάξης, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου. Είναι αυτοί που δεν έχουν ανάγκη τελικά κανέναν ξένο τεχνοκράτη για να συνεχίσουν τα μνημόνια. Τα λένε από μόνοι τους γιατί ήταν πάντοτε το πρόγραμμά τους. Και όντως, για τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή της ηγεσία, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Ήταν η καλύτερη αφορμή για να υλοποιηθούν κατά γράμμα, να υλοποιήσουν κατά γράμμα την πιο ακραία αντικοινωνική πολιτική που εφαρμόστηκε στον τόπο εδώ και 40 χρόνια. Και σήμερα όχι απλά υπερασπίζονται τα πεπραγμένα τους για τα οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός στην αντιπολίτευση, αλλά υπόσχονται ακόμα χειρότερα. Και παράλληλα δεν σταματούν να βρίζουν, να απειλούν, να μιλάνε για αλλατοματικές ιδέες να προαλλαγγέλουν θεσμικές παρεμβάσεις για να μην μπορεί, να μην μπορέσει ποτέ να κυβερνήσει ξανά στον τόπο η αριστερά. Απόψεις και ιδέες που μας γυρνάνε σε μια άλλη εποχή, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα και που δεν μπορούν να έχουν σχέση με ένα δημοκρατικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αρμόζουν ενδεχομένως σε κάποιο περιθωριακό αγροδεξιό μόρφωμα. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως βλέπουμε και ένα διαρκές παραλήρημα. Κατά καιρούς απειλούν να ξυλώσουν νόμους που έφερε η δική μας κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι όμως ποιο νόμο να πρωτοξυλώσει ο κ. Μητσοτάκης. Το νόμο για την πρόσβαση 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων για την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το νόμο για την πρόσληψη δασκάλων στα σχολιά για να μην ξεκινά η σχολική χρονιά με χιλιάδες κενά, το νόμο για την αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, για την κατάργηση του αυτοφόρου για τις μικρές οφειλές στο δημόσιο, για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, τον νόμο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αυτόν για να αποκτήσει η χώρα δασικούς χάρτες μετά από 50 χρόνια, αυτόν που αφορά την κατεδάφιση των αυθερέτων, τον νόμο ίσως για το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά μας, για την κατοχήρωση της ταυτότητας φύλου, για την απόδοση ηθαγένεια σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, για την αύξηση του κατώτου του μισθού. Ποιον από όλου αυτούς τους νόμους άραγε θα πρωτοξυλώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρακολουθούμε όμως εδώ και δύο χρόνια το παραλήρημα μιας ακροδεξιάς κοινικής και μιας, θα έλεγα, αδίστακτης αξιωματικής αντιπολίτευσης που με μοναδικό όπλο το μηχανισμό του ψέματος, της προπαγάνδας προσπαθεί με κάθε τρόπο να επανέλθει στην εξουσία για να ξυλώσει τελικά κάθε προοπτική αυτής της χώρας να ορθοποδήσει, για να συνεχίσει αυτή την νεοφιλελεύθερη καταιγίδα που σταμάτησε το 2015. Και μπροστά στον μεγάλο αυτό πόθο της επιστροφής δεν δίστασαν το καλοκαίρι που μας πέρασε ακόμα και να αποπειραθούν, να εκμεταλλευτούν μια μεγάλη εθνική τραγωδία. Σε αγαστή συνεργασία με φιλικά μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν να βγάλουν πολιτικά ωφέλη πάνω στον ανθρώπινο πόνο και την καταστροφή. Και έτσι βρεθήκαμε στο εξής οξύμορο, το κόμμα των αυθερέτων, των παζωμένων ρεμάτων, των κομματαρχών που μετέτρεψαν περιοχές της Αττικής σε μνημεία άναρχης δόμησης, με διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, να εμφανίζεται, να κουνάει το δάχτυλο και να επιζητά διακαώς πολιτικά οφέλη από μια τραγωδία. Για την οποία όχι μόνο αναλάβαμε όπως οφείλαμε την πολιτική ευθύνη, αλλά σπεύσαμε άμεσα να ανακοινώσουμε μια ευρεία δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης δόμησης, όσο και για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, διότι αυτό σημαίνει έμπρακτη ανάληψη ευθύνης. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι χρειαστεί, να συγκρουστούμε με όποιον χρειαστεί, ώστε να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία. Αλλά τελικά αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Το μόνο που τους οδηγεί είναι η βουλημία τους για την εξουσία, η προσπάθεια για την παλινόρθωσή τους, ακόμα και αν χρειαστεί να σπέρνουν μίσος, διχασμό και φόβο. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι βαθιά πεπισμένος. Μετά από αυτά τα οχτώ σκληρά και δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται πια σε ξέφωτο. Κανείς δεν λέει ότι ο δρόμος είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα, αλλά βλέπουμε πια τον προορισμό μας και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η χώρα, όσο και αν προσπαθούν, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσει πίσω στα χέρια αυτών που την γονάτισαν. Αντίθετα, με πρωταγωνιστή το κόμμα μας, τον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε το ρεύμα της κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας που διαμορφώθηκε τρία χρόνια πριν για μια νέα νίκη του λαού μας. Για να σταθεροποιήσουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή και να αφήσουμε μια για πάντα στο παρελθόν τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και το πολιτικό προσωπικό της χρεοκοπίας. Τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και το πολιτικό προσωπικό της διαφθοράς και του ηθικού εκφυλισμού. Ώστε αυτό το, επιτρέψτε μου την έκφραση, υβρίβιο ακροδεξιάς και νέο φιλελευθερισμού, στο οποίο έχει μεταμορφωθεί σήμερα η παράταξη το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη, να μην πάλι νορθωθεί. Το 2019, η επόμενη χρονιά, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα είναι μόνο η χρονιά της μεγάλης κοινωνικής μάχης για τη στήριξη της κοινωνίας των εργαζόμενων του κοινωνικού κράτους. Θα είναι και η χρονιά των μεγάλων καθοριστικών ιστορικών πολιτικών μαχών. Είναι η χρονιά των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών που για πρώτη φορά θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής και τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε όλοι και όλες, με όλες μας τις δυνάμεις, με ανοιχτά λαϊκά ψηφοδέλτια, με το κόμμα σε διάταξη αγών. Και με στόχο να αναδείξουμε προσωπικότητες και συλλογικότητες που θα μοιράζονται την αγωνία μας για τη συγκρότηση μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας να εμπεδοθούν οι μεγάλες αλλαγές. Αυτές που γίνανε, αλλά και τις ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουμε μπροστά μας σε συνθήκες κανονικότητας και όχι ασφιχτικής επιτροπής. Θα είναι επίσης η επόμενη χρονιά και η χρονιά των ευρωεκλογών. Ταυτόχρονα με τις αυτοδικητικές εκλογές. Η χρονιά των ευρωεκλογών, της μάχης δηλαδή που θα δώσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, όλες αυτές τις δυνάμεις που δεν αποδέχονται το μονόδρομο της λιτότητας, του ρατσισμού, και του δημοκρατικού ελλείμματος. Και πιστέψτε με, αυτό το ρεύμα είναι το μοναδικό που μπορεί να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις απέναντι σε μια ακροδεξιά που θεργεύει στην Ευρώπη, στην Ευρώπη των αδιεξόδων και της οικονομικής στασιμότητας. <Και> Αλλά πάνω απ' όλα, η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά που έχει και τη μεγάλη μάχη, τη μητέρα των μαχών, στο τέλος της τετραετίας, το ερχόμενο φθινόπωρο του 2019, οι εθνικές εκλογές. Στον δρόμο για τις οποίες δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, θα βρούμε μπροστά μας όλες τις γερασμένες δυνάμεις της παλιάς Ελλάδας. Αδίστακτες και διψασμένες πολύ για παλινόρθωση. Και εκεί δεν είναι μια μάχη που αφορά το κόμμα μόνο και την κυβέρνηση μόνο, αλλά το μέλλον του ελληνικού λαού. Εκεί το κόμμα μας και ο λαός πρέπει αποφασισμένος και αισιόδοξο να ξαναδώσει μήνυμα συνέχειας προς τα μπρος, μήνυμα ελπίδας, μήνυμα νίκης νίκης απέναντι στις δυνάμεις του παλιού καθεστώτος, απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις, δεν επιτρέπεται να δηλιάσουμε, να απογοητευτούμε, να διστάσουμε. Και σε αυτή τη μάχη δεν χωρούν ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε στρατηγικές διαχείρισεις, ούτε ητοπάθεια. Γιατί απέναντι στον πολιτικό και κοινωνικό αντίπαλο, έχουμε τις ιδέες αλλά και τις πράξεις της αριστεράς. Έχουμε το παρελθόν μας αλλά και το σχέδιο για το μέλλον. Την Ελλάδα της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με αυτές τις ιδέες και με αυτές τις πράξεις θα ενισχύσουμε την πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία με ανοιχτό ορίζοντα και με τη συσπήρωση όλων εκείνων που δεν αποδέχονται την επιστροφή του παλιού καθεστώτος στην εξουσία. Και επιτρέψτε μου εδώ μια παρατήρηση. Από τα μνημόνια αυτοί οι οποίοι υπέστησαν μεγάλη ζημιά, αυτοί οι οποίοι είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, αυτοί οι οποίοι είδαν τη ζωή τους να δυσχεραίνεται, ήταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το 80% του ελληνικού λαού θα έλεγα. Υπάρχει και ένα άλλο 20% που είτε είδαν να βρίσκονται στα ίδια και ένα μικρό ποσοστό που είδαν να καλυτερεύει η ζωή τους. Εκεί θα αναζητήσουμε την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που πρέπει να γίνει και πολιτική. Στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας που με όρους κοινωνικούς και ταξικούς θα στηρίξει την προσπάθεια και την επόμενη μέρα της χώρας. Την προσπάθεια να μην γυρίσουμε πίσω και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Συντρόφοι και σύντροφοι όμως για να δώσουμε όλες αυτές τις μάχες νικηφόρα χρειαζόμαστε συστράτευση, ενότητα αλλά και ανανέωση. Η χώρα μας, η κυβέρνηση και το κόμμα χρειάζονται και νέο αίμα και περισσότερη όρεξη για δουλειά. Χρειάζεται όμως να δώσουμε και ένα παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία. Να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μεγάλες αλλαγές πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί το τέλος του μνημονίου θα έλεγα ότι σημαντοδοτεί και το κλείσιμο ενός πολιτικού κύκλου για το κόμμα μας. Τώρα που η χώρα περνάει σε μια νέα εποχή, το κόμμα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες ανάγκες. Γιατί πρώτον, οι νέες δυνατότητες για την εφαρμογή μιας πολιτικής δίκαιης ανάπτυξης ριζικών δημοκρατικών αλλαγών και κοινωνικής δικαιοσύνης απαιτούν από το κόμμα να είναι ακόμα πιο βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία, να συνδιαλέγεται με την κοινωνία και πρώτα-πρώτα με τα στρώματα της μισθωτής εργασίας, με τους εργαζόμενους είτε του χεριού είτε του πνεύματος αλλά και με την παραγωγική μεσαία τάξη που πλήρωσε βαρύ τίμη μας, στην κρίση. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ, σε αυτούς απευθυνόμαστε, για αυτούς αν θέλετε υπάρχουμε. Δεύτερον, η επίθεση των δυνάμεων της παλινόρθωσης που παίρνει πολλές φορές ακόμα και το χαρακτήρα μιας ακραίας αντιπαράθεσης εμφύλιο, εμφυλιοπολεμικού λόγου από την πλευρά τους, απαιτεί από τη δική μας πλευρά ένα κόμμα ενωμένο, ψύχρεμο, ικανό να αμήνεται, αλλά και να αντεπιτίθεται. Ικανό κυρίως να χτίζει από τα κάτω τις συμμαχίες εκείνες που απαιτούν οι συνθήκες. Όλα τα ριάκια εκείνα, σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς, που θα ενώνονται στο ερμητικό ποτάμι της μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας. Συνεπώς, χρειαζόμαστε κόμμα δυνατό, χρειαζόμαστε κόμμα ενωμένο, χρειαζόμαστε κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, με εσωτερική δημοκρατία, αλλά και πειθαρχία. Αυτό είναι, και δεν μπορεί να είναι άλλο, το δημοκρατικό μας εργαλείο, το δημοκρατικό μας όπλο, το μεγάλο μας πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους μας. Ένα πλεονέκτημα που πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυο φθαλμού. Αποτρέποντας με όλη τη δημοκρατική αυστηρότητα αν χρειαστεί, είτε προσωπικές στρατηγικές, είτε συσπυρώσεις χωρίς αρχές και εκφάνσεις ατομικής ιδιοποίησης της συλλογική κομματική δουλειά. Αποκρούοντας τον κυβερνητισμό και την εμπλοκή του κόμματος ή των οργανώσεων του σε παιχνίδια που δεν έχουν σχέση ούτε με τις αρχές, ούτε με τις ιδέες μας. Και παίρνω το θάρρος να σας θυμίσω εδώ ότι είμαστε το δέντρο μιας παράταξης μεγάλης που οι ρίζες του αρδεύονταν πάντα από την αγωνιστική ανιδιοτέλεια, το συλλογικό ήθος, τη συντροφικότητα, όχι μόνο ως ηθικό αλλά και ως πολιτικό μέγεθος, την αφοσίωση στο λαό και τις ανάγκες του. Και αυτή η παράταξη πέρασε πολλά, ειδικά αυτά τα τρία χρόνια από το καλοκαίρι του 2015 ως σήμερα. Αλλά με την ανιδιοτελή και αξιοθαύμαστη δουλειά των μελών του, αυτό το κόμμα, των συντροφισών και των συντρόφων μας, που το σήκωσαν στην πλάτη τους το δύσκολο διάστημα, πάτησε ξανά στα πόδια του. Σε αυτή την διαδρομή, η συμβολή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Πάνου του Ρήγα, ήταν αναντικατάστατο. Θέλω, θέλω να τον ευχαριστήσω. Να τον ευχαριστήσω γιατί τα τρία αυτά χρόνια που βρίσκεται στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής επέδειξε ήθος, ανιδιοτέλεια και είχε ουσιαστική συνεισφορά στο κοινό μας σχέδιο και είμαι βέβαιος ότι θα είναι το ίδιο παραγωγικός και δημιουργικός και από το νέο μετερίζει της μάχης. Τώρα, στην αυγή της νέας εποχής, πιστεύω ότι το κόμμα μας χρειάζεται μια ακόμα όθηση. Ένα ακόμα παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αφοσίωσης. Και πάνω απ' όλα τα μέλη μας χρειάζονται από μας, από την ηγεσία του κόμματος, ένα ισχυρό μήνυμα ότι το κόμμα για μας αποτελεί προτεραιότητα. Ότι το κόμμα για μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην προσπάθεια αυτή για την ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας στον τόπο μας. Και ότι κανένα... Και ότι κανένα αξίωμα κυβερνητικό ή όποιο άλλο δεν έχει για μας μεγαλύτερη αξία από αυτά τα αξιώματα που προσδιορίζονται από τη συλλογική μας βούληση και τη συλλογική κομματική μας λειτουργία. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να προτείνω για τη θέση του επόμενου γραμματέα της Κεντρικής μας Επιτροπής ένα σύντροφο που τούτη την ώρα κατέχει μια κορυφαία κυβερνητική θέση αυτή του πρώτου διτάξη Υπουργού. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισαν να προτείνω στην Κεντρική Επιτροπή να εκλέξει ως επόμενο γραμματέα τον σύντροφο τον Πάνο του Σκουβλέτη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλώ όλοι μαζί να δώσουμε σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα στα μέλη μας, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, αλλά και στον ελληνικό λαό. Μήνυμα ενότητας, συσπήρωσης, αισιοδοξία και νίκης. Με ανανεωμένες τις δυνάμεις μας, με αναπτερωμένο το ηθικό μας από το τέλος των μνημονίων της επίτευξης ενός ιστορικού στόχου για την κυβέρνησή μας να προχωρήσουμε μπροστά με ενότητα και αλληλέγγυη και να δώσουμε όλοι μαζί σήμερα το μήνυμα της ανανέωσης και της νίκης στους μεγάλους και κρίσιμους αγώνες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ.